κανένα πρόβλημα να έρχονται στην Ελλάδα. Άρα, αν υπάρξει κάποιο έκτακτο πρόβλημα, μπορεί να έρθει στην Ελλάδα και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα για ένα μήνα. Αν θελήσει να μείνει παραπάνω όμως στην Ελλάδα, τότε μπορεί να στείλει ένα πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού, γιατί προφανώς έχει την ιδιότητα πλέον, γιατί είναι τόσα χρόνια στην Αμερική, και να τύχει τη αναβολή που ανέφερα πριν. Διαφορετικά, η τρίτη λύση είναι να μείνει μέχρι τα 45 και μετά τα 45 δεν έχει υποχρέωση στράτευσης. Επειδή η μαμά του είναι άρρωστη, θα έρθει για ένα πολύ μικρό χρονικό διάστημα. Μέχρι ένα μήνα. Τι χρειάζεται. Μέχρι ένα μήνα δεν χρειάζεται τίποτε. Απλά να έχει τα εισιτήρια και να αποδεικνύεται ότι θα παραμείνει σε Ελλάδα μέχρι ένα μήνα. Η απόδειξη. Ο έλεγχος της απόδειξης για το πόσο διάσημα ήταν στην Ελλάδα γίνεται από τα αστυνομικά τμήματα. Και η συνήθεια διαδικασία είναι να κοιτάνε τα εισιτήρια. Πότε μπήκες και πότε βγαίνεις. Τώρα πρέπει να πάρω το χαρτί της γεννήσεώς του από τη νομαρχία εδώ, η δημαρχία. Όχι, είναι ήδη γραμμένος. Από τη στιγμή που έφυγε 14 χρόνια από την Ελλάδα, είναι γραμμένος εδώ στην Ελλάδα. Ναι. Το πιο εύκολο βέβαια και για να μην έχει οποιοδήποτε πρόβλημα είναι να στείλει ένα πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού από το ελληνικό προξενείο. Χωρίς να κάνει ο ίδιος κάτι ιδιαίτερο. Το ίδιο το προξενείο θα μας το στείλει και εμείς θα στείλουμε και το πιστοποιητικό που θα δείχνει την τακτοποίηση. Μόνιμης κατοικίας της Αμερικής. Πιστοποιητικό μονίμου κατοίκου εξωτερικού. Ευχαριστώ πολύ. Κάποια άλλη ερώτηση. Για τους ομογενείς. Για τους ομογενείς μόνιμους κατοίκους εξωτερικού, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα. Ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στα Μητρώα. Είναι άνω των 45 ετών. Μπορείτε να μου πείτε πώς είναι η διάρκεια, η χρονική διάρκεια να έρθει στη χώρα μας για να παραμείνει. Όσο θέλει. Όσο θέλει. Όσο θέλει. Και μέχρι ποια ηλικία, εάν εξαργυρώνεται ο στρατός, όπως γινόταν παλιά. Υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς. Υπάρχει δυνατότητα εξαγοράς θητείας για όσους είναι πάνω από 35 χρονών. Ουσιαστικά είναι έως είναι από 35 μέχρι 45, γιατί μετά τα 45 τελειώνουμε. Από 35 μέχρι 45 μπορεί να εξαγοράσει αφού υπηρετεί σε 1,5 μήνα και εξαγοράζει το υπόλοιπο των υποχρεώσεων του. Αν είναι υπόχρεος τριμήνου θητείας θα εξαγοράσει 1,5 μήνα. Αν είναι υπόχρεος εξαμήνου θα εξαγοράσει 4,5 μήνες. Ανάλογα με την περίπτωση. Μετά τα 45 τίποτα. Καμιά άλλη ερώτηση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πληροφορία σας. Κύριε Πέρι Μάικλ, σας παρακαλούμε. Πέρι Μάικλ. Θα ήθελα εκ μέρους του Συλλόγου Αποδήμων και Παραπατριστών των Λακώνων να ευχαριστήσω το ταξίαρχο του ΚΕΜ και εσάς προσωπικά που συμβάλατε ώστε σήμερα να ενημερωθούν οι ομογενείς μας ότι ισχύει περί στρατιωτικής θητείας. Γι' αυτό το λόγο ο Σύλλογός μας σε ανάμνηση της επισκέψεως σας εδώ και τα πολύ ενδιαφέροντα τα οποία μας είπατε να σας δώσουμε μία πλακέτα για να ετοιμάσετε τη σημερινή εκδήλωση. Ο επόμενος ομιλητής θα είναι ο κύριος ο Πέτρος Γεωργαρίου.